Και θέλω να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ασημακόπουλο, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές θεολόγος με το δικό του ξεχωριστό τρόπο να μας βάλει στο κλίμα και να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Κύριε Ασημακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Επισήμως τώρα ο Άγιος Βαλεντίνος, έτσι όπως τον γιορτάζουμε σήμερα, δεν υπάρχει ακριβώς. Υπάρχουν βέβαια δύο Άγιοι από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όπου η Δυτική Εκκλησία με την Ανατολική ήταν ενωμένες, είναι πρώτου σχίσματος δηλαδή. Ο ένας είναι ένας ιερέας ονόματι Ουαλεστίνος, οπότε το Ουα βγαίνει το Βαλεντίνος, ο οποίος γιορτάζεται από τον Οκτώβριο. Και ένας άλλος, Ουάλης, Ουαλεντίνος και αυτός, αλλά πιο πολύ ήταν ο Σουάλης, το γνωστό του όνομα, το κυρίως όνομα, ο οποίος είναι τον Απρίλιο. Τώρα, στην πορεία βέβαια υπάρχουν διάφορες ιστορίες που δεν ξέρουμε μάλλον αν έχουν ιστορική βάση ιδιαίτερη. Η πιο κοντινή στον εορταζόμενο, ας πούμε έτσι, σήμερα Άγιο, είναι αυτή που θέλει τον αυτοκράτορα Τραϊανό να έχει επιβάλει απαγόρευση γάμων, επειδή ήθελε αξιόμαχους στρατιώτες και τιμοπόλεμους, για να μην μπλέκουν με τα οικογενειακά βάρη και τους γάμους. Και ο ιερέας αυτός, ονόματι Βαλεντίνος, άρα Βαλεντίνος, έκανε κρυφά γάμους και γι' αυτό το λόγο φυλακίστηκε και στο τέλος εκτελέστηκε από τις αυτοκρατορικές δυνάμεις. Αυτό είναι, τέλος πάντων, ας το πούμε, το ιστορικό πλαίσιο. Ναι. Τώρα, αν θυμάστε, εμείς οι πιο παλιοί το θυμόμαστε, ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Κυρός, λέγεται τώρα Κυρός επειδή έχει κοιμηθεί, Χριστόδουλος, είχε προτείνει ως ημέρα της αγάπης και του έρωτα την προηγούμενη μέρα, στις 13 του Φεβρουαρίου, χθες δηλαδή, που γιορτάζει ένα ζευγάρι, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, που ήταν συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Αυτά όσον αφορά, ας το πούμε έτσι, το εκκλησιαστικό κομμάτι με τον Άγιο του Έρωτα. Μάλιστα. Στους όποιους συμβολισμούς τώρα, πόσο αναγκαία είναι αυτή η σημερινή εορτή, ο σημερινός εορτασμός? Τώρα κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Η μία τάση είναι αυτή που τέλος πάντων απαξιώνει τελείως αυτή την ημέρα και δεν θέλει καθόλου να βρει κανένα συμβολισμό και τίποτα, τέλος πάντων. Υπάρχει άλλη τάση που το βλέπει λίγο πιο ρομαντικά. Υπάρχουν αυτοί που λένε εντάξει παιδιά, δεν χάθηκε και τίποτα να γιορτάζουμε τον έρωτα. Ούτως ή άλλως σε λίγο έχουμε τα προϊόρτια της Άνοιξης. Εγώ θα έλεγα ότι μπορούμε, αν θέλουμε, να βρίσκουμε συμβολισμούς για όλα τα θέματα και το ανθρώπινο μυαλό είναι, πιστεύω, ανεξάρτητο στο να βρίσκει και να εφευρίσκει συμβολισμούς. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι και κακό να βρίσκουμε ευκαιρίες και αφορμές να γιορτάζουμε οποιαδήποτε γεγονότα της ζωής. Θα έλεγα ότι ένας, ας πούμε, καλός συμβολισμός είναι ότι μέσα στο χειμώνα, λίγο πριν φύγει, τέλος πάντων, η βαριά χειμωνιά, οι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν την άνοιξη νωρίτερα. Δηλαδή, ένα συμβολισμός που εμένα πάντα μ' άρεσε, ότι εκεί που τα πάντα, ας πούμε, είναι παγωμένα και κρύα, υπάρχει κάτι ζεστό. Και νομίζω ότι ο έρωτας και η αγάπη στη ζωή των ανθρώπων αυτό το αποτέλεσμα έχει τελικά, ότι σε μια ζωή που είναι κρύα και αποξενωμένη, γενικά οι άνθρωποι είμαστε, είναι εύκολο να αποξενωθούμε και να κλειστούμε στη μοναξιά και στην παγωνιά του εγωισμού μας. Δεν είναι κακό, έστω και για μια μέρα, έστω και στην πλάκα, έστω και σοβαρά ή αστεία, να θυμόμαστε ότι σε αυτή τη ζωή τελικά αυτό που αξίζει είναι το χαμόγελο, είναι η αγάπη, είναι μια αγκαλιά, είναι ένα δωράκι. Δηλαδή εγώ προσωπικά το βρίσκω, ας το πούμε, χαριτωμένο, έλεγα, και μια ωραία αφορμή να μπορούμε να επανέλθουμε πάλι σε κάποια πράγματα που πραγματικά έχουν ουσία και νόημα. Η νέα γενιά πώς αντιλαμβάνεται το σημερινό εορτασμό, τη σημερινή γιορτή? Σήμερα τα παιδιά στο σχολείο είχαν γεμίσει σοκολάτες και μάλιστα σε ένα τμήμα που είχα πάει είχαν όλοι σοκολάτες. Να το. Και σοκολατάκια. Η αλήθεια είναι ότι η σοκολάτα σήμερα έχει την τιμητική της. Και τους λέω, τι έγινε παιδιά, είστε όλοι ερωτευμένοι και σας φέρανε. Λέει, κύριε, δεν ξέρουμε τελικά ποιος μας φέρνει όχι και αποφασίσαμε μεταξύ μας να κάνουμε ένα έθιμο που το κάνουν και τα Χριστούγεννα. Το λένε Secret Santa. Τώρα το ονομάσανε Secret Valentine, όπου ουσιαστικά ο ένας παίρνει σοκολάτα για τον άλλον και τη δίνει κρυφά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι και τα παιδιά το βλέπουν έτσι χαριτωμένα και αστεία. Όμως, αν μη τι άλλο, δηλαδή νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε σε αυτή τη ζωή
είναι η νέα γελιά να γίνει ανέραστη και χωρίς σκέφτη και χωρίς γέλιο και χωρίς όρεξη για τη ζωή. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν η καταστροφή μας. Οπότε εμένα μου αρέσει, ας πούμε, που τα νέα παιδιά έτσι το βλέπουν, ας πούμε, χαριτωμένα και θα πούν και το αστείο, ξέρετε, και αυτά τα πειράγματα, ας πούμε, ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια και μεταξύ τους. Και εμάς, κύριε Σημακόπουλε, μας αρέσει ειδικότερα κάθε φορά που συνομιλούμε με αυτές τις ξεχωριστές ιδέες σας και τον τρόπο που αντιμετωπίζετε, βέβαια, κάθε συμπεριφορά ενός νέου παιδιού, ενός μικρού παιδιού, ενός μαθητή. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο από όλους μας. Ναι. Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, αυτό που και ως εκπαιδευτικοί πρέπει να διδάσκουμε, αλλά κυρίως οι θεολόγοι, είναι αυτή τη χαρά της ζωής και την ανάγκη για αγάπη και για έρωτα. Που στο κάτω-κάτω στρεφής και τα δύο αυτά είναι τα βασικά μηνύματα του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο είναι μια καλή είδηση. Τι καλύτερη είδηση, λοιπόν, από τη χαρά, το γέλιο, την αγάπη, τον έρωτα, τι καλύτερο από αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σημακόπουλε. Λοιπόν,